3. Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε 3 καταπληκτικά μαγικά τα οποία μπορείτε και εσείς να κάνετε στο σπίτι κάνοντας λίγη εξάσκηση. Το πρώτο μαγικό που θα κάνουμε θα είναι το ποτήρι και κέρμα. Έχω ένα κέρμα, το βάζω στη κούφτα μου, ένα ποτήρι και χτυπάω το πάτο του ποτηριού. 1, 2. Απίστευτο! Το κέρμα μπήκε μέσα στο ποτήρι. Πώς έγινε αυτό? Μη φύγετε, γιατί ευθύς αμέσως θα σας δείξω τη λύση. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Λοιπόν, το κόλπο είναι πάρα πολύ εύκολο. Βέβαια θέλει πάρα πολύ εξάσκηση για να μπορέσετε να το κάνετε γρήγορα και να ξεγελάσετε το ακροατήριό σας. Έτσι όπου λοιπόν πως κρατάτε το νόμισμα και κάνετε 1, 2. Στην τρίτη προσπάθεια μεταφέρετε το νόμισμα στις άκρες των δαχτύλων και όπως πάτε να χτυπήσετε το ποτήρι με τη χούφτα, βλέπετε, βάζετε το νόμισμα μέσα στο ποτήρι από τις άκρες των δαχτύλων, εδώ μέσα. Και τέλος πάντων δίνει την αίσθηση ότι το νόμισμα έχει περάσει μέσα από τον πάτο. Κάτι βέβαια που δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Αυτό είναι το κολπάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλει πάρα πολύ εξάσκηση για να μπορέσετε να το κάνετε επιτυχημένα. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο κόλπο. Τώρα θα κάνουμε το δεύτερο μαγικό με ένα νόμισμα και ένα στυλό. Παίρνω το νόμισμα λοιπόν, το βάζω στη κούφτα μου, κλείνω καλά τη κούφτα μου και παίρνω το στυλό και κάνω το εξής. 1, 2, 3. Πού είναι ο στυλός? 1, 2, 3. Α, ο στυλός εμφανίστηκε. Για να δούμε στο νόμισμα. Οπ. Εξαφανίστηκε. Μη φύγετε, γιατί σε λίγο θα σας δείξω τη λύση. Να φύγετε κύριε! Να πάτε αλλού! Λοιπόν, το μαγικό είναι πολύ απλό. Έτσι, βάζω εδώ το νόμισμα στη κούφτα μου και από εδώ το στυλό και όπως κάνω 1, 2, 3 στο 3 αφήνω το στυλό πάνω στο αυτί μου. Τώρα, βάζω εδώ το νόμισμα για πιο πολύ για να παραπλανήσω και να αποσπάσω την προσοχή του κόσμου, έτσι ώστε να βάλω το στυλό στο αυτί χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, χωρίς να με πάρουν να με υποψιαστούν. Λοιπόν, τη στιγμή που δείχνω όμως το άλλο μου χέρι που είναι ο στυλός, κρύβω το νόμισμα στη τσέπη μου εδώ και μετά, αυτό βέβαια γίνεται πολύ γρήγορα, και μετά ξαναβγάζω τη χούφτα μου και στη συνέχεια εγώ κάνω πάλι 1, 2. Και στο 3 πιάνω το στυλό από το αυτί μου και εμφανίζω το στυλό. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ανοίγω τη χούφτα μου όπου το νόμισμα ήδη το έχω κρύψει στην τσέπη μου. Αυτό είναι το μαγικό. Ελπίζω να σας άρεσε. Και πάμε στο τρίτο και καλύτερο απ' όλα. Εξαφανίζω και το βγάζω από το αυτί μου. Το κολπάκι είναι πολύ εύκολο. Βάζω εδώ το μολύβι και με το δεξί μου χέρι το κρύβω. Έτσι. Το κρύβω και μετά το μεταφέρω στο αυτί μου
και συνέχεια με το δεξί χέρι το φανερώνω το μολύβι και δίνω την ψευδέστηση ότι βγαίνει από το αυτί μου. Αυτό είναι το κολπάκι, ελπίζω να σας άρεσε.